Με την προσδοκία της Ανάστασης έμειναν οι έμποροι της Πάτρας, της Πελοποννήσου και ορισμένων εκ των νησών του Ιωνίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε από την αγοραστική κίνηση κατά την περίοδο του Πάσχα η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νότιο-Δυτικής Ελλάδος, ο τζίρος στα καταστήματα ήταν αισθητά μειωμένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο κόσμος ήταν πολύ κουμπωμένος. Ψώνιζε μόνο τα απαραίτητα, λαμπάδα, αυγό και τα κρεατικά και ήταν γενικά ένα Πάσχα λιγότερο από πέρσι. Περιμέναμε να είναι μεγαλύτερο το φως της Αναστάσεως γύρω από την δουλειά μας, αλλά παρόλο ότι ήταν χλωμό και δεν ήταν τόσο μα τόσο πολύ φωτεινό όσο το θέλαμε. Ανάσταση δεν ήρθε. Παρόλο υπήρχαν στις βιτρίνες ποικιλία προϊόντων και καλές τιμές. Ο καταναλωτής νιώθει πολύ φοβισμένος και επιφυλακτικός απέναντι στις αγορές και αυτό ούτε σήμερα που μιλάμε έχει βελτιωθεί. Στην Πάτρα η αγοραστική κίνηση στα καταστήματα ήταν κατά μέσο όρο πεσμένη κατά 10% σε σχέση με το Πάσχα του 2017. Το θεωρώ βέβαια λίγο αδικαιολόγητο αυτό, ξαφνικά να μας πιάσει μια αναστολή αγορών, φοβία για το αύριο, ανασφάλεια. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να καταγράψω αυτά που έγιναν το Πάσχα, τα πραγματικά γεγονότα που ήταν σχεδόν μηδενικά. Παρέμεινε στον πάγο όπως ήταν και τις μέρες, το μήνα Φεβρουάριο και Μάρτιο. Δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντα οι τιμές είναι προς τα κάτω, κάθε χρόνο, όπως και εμείς είμαστε καταναλωτές, έτσι και οι καταναλωτές που έρχονται σε εμάς θέλουν να βρίσκουν κάτι φθηνό, ποιοτικό και καλό. Οι τιμές φέτος ήταν 10% προς τα κάτω. Δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει κάτι πολύ σπουδαίο, αλλά τελικά δεν θέλαμε και αυτή την νεκρή κατάσταση που υπήρχε. Συγκριτικά με πέρσι λοιπόν ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Στο ίδιο επίπεδο κοιμάθηκε ο τζίρος και στην Ετωλοκαρνανία, όπου τα μαγαζιά σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι είδαν τις εισπράξεις τους να πέφτουν. Λίγο χειρότερα φαίνεται πως ήταν τα πράγματα στον Πύργο και άλλες περιοχές της Ηλίας, όσο και στην Κόρινθο. Εκεί οι έμποροι εισέπραξαν κατά 15% λιγότερα χρήματα. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.